Και κοίταμε βαθιά μέσα στα μάτια. Πρώτον, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ομιλίες σας όπου βρίζετε τον Καραμαλή, αυτό που υπερασπίσεις και σήμερα. Βρίζεις τον Σαμαρά. Βρίζεις όλη τη Νέα Δημοκρατία ως προδότες και σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Περίμενε, έχεις πολλά προσωπικά, περίμενε. Και σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία που έχεις βρίσει χειρότερα από ό,τι εμείς, επήγες και έγινες υπουργός με τα γραφή μαζί με τους άλλους, σαν ανταμοιβή, όπως και ο τότε αρχηγός σου, ο κύριος Καρατζαφέρης, σαν ανταμοιβή των υπηρεσιών που προσέφερες και εσύ και ο ομόσταυλός σου και ο αρχηγός σου τότε, για τα γερμανικά υποβρύχια και τις ομιλίες που κάνετε τότε. Γιατί έτσι έκαμες τη μεταγραφή. Έτσι την έκαμες. Και δεν μοιάζουμε, εμείς δεν προσκυνήσαμε σε αυτή τη ζωή. Εμείς δεν γλύψαμε εκεί που φτύναμε, όπως το έκαμες εσύ, για να γίνεις υπουργός μιας κυβέρνησης που έβριζες και να γίνεις μνημονιακότερος των μνημονιακών και πιο πιστός σκυλί του Σόιμπλε από αυτά που έχει στην αυλή του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εσύ κοιμάσαι το βράδυ και όλη η Νέα Δημοκρατία όταν σε μια εβδομάδα απέλυσες 2.500 γιατρούς, διέλυσες την πρωτοβάθμια και έσπρωξες όλο τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία εκείνη την περίοδο. Κοιμάσαι. Εσύ κοιμάσαι το βράδυ ή θα κοιμηθείς απόψε άμα σου πω ότι από τους ανασφάλιστους που η πολιτική σας έβγαλε στη μία ασφαλιστική κάλυψη και οι οποίοι τόλμησαν να ζητήσουν υγειονομικές υπηρεσίες επί των χρόνων που κυβερνούσατε και διαλύσατε τη χώρα, τόλμησαν να ζητήσουν υγειονομικές υπηρεσίες από τα νοσοκομεία, από αυτούς που τόλμησαν να ζητήσουν και σε επίγουσα βάση έχει βεβαιώσει το Υπουργείο Οικονομικών 30 εκατομμύρια ευρώ χρέη προς τα νοσοκομεία. Εσύ τα δημιούργησες αυτά τα χρέη. Εσύ τα δημιούργησες αυτά τα χρέη. Εσύ, ο προκάτοχός σου και ο επόμενος από σένα τα δημιούργησες αυτά τα χρέη. Και έχεις το δράσος και βγαίνεις και κουνείς το δάχτυλο και λες, αν εμείς κοιμόμαστε τα βράδια που εφαρμόσαμε ένα νόμο τον οποίο τον έχουν ψηφίσει όλα τα πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης σε σχέση με τις φυλακές. Εσύ κοιμάσαι το βράδυ, όταν πετσόκοψες μαζί με τις προκατόχους σου και τις επόμενούς σου την δαπάνη για τη δημόσια υγεία και περίθαψη και έσπρωξες όλο τον κόσμο στην ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς να ακουμπήσεις μία τρίχα από όλο το σύστημα που γεννούσε την υπερτιμολόγηση, τη διαφθορά και τη λαμογιά στον χώρο της υγείας και που με τους υπολογισμούς που κάνουμε και είναι μετριοπαθείς στα 340 δις του χρέους που είχε φτάσει, τα 84 είναι το μαύρο χρήμα της υγείας. Σε πόσα έχεις συμμετοχή από αυτά τα 84 και τολμάς και βγαίνεις και κουνάς το δάχτυλο. Υπουργέ, ολοκληρώνω, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Γιατί εκεί που μας χρωστούσανε πάνε να μας πάρουν και το βόδι. Όταν έκανες όλα αυτά, είδες αυτή τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία των 25 νοματέων, για δεν είναι παραπάνω, να έρθει να χτίσει τη δικιά σου πόρτα. Όχι, για δεν τις πείραζες. Γιατί είσαστε μαζί, γιατί είσαστε παρέα. Γιατί με τους δικούς σου τις δάκια και τους υπόλοιπους μοιράζατε ρουσφετάκια, μετακινήσεις, μετατάξεις, βολέματα, γλυψίματα, προϋπολογισμούς νοσοκομείων. Εκεί είναι δική μας, βάλε παραπάνω. Σε άλλα δεν είναι δική μας, βάλε παρακάτω. Και έτσι είχες μέσα στο παιχνίδι αυτούς. Και εσύ και ο προκάτοχος και ο επόμενος. Και γι' αυτό το λόγο δεν σου χτίζανε σένα. Εμείς τους τα κόψαμε όμως. Και γι' αυτό μας επιτίθενται. 25 είναι. Με τσιγκαμίλες και τα μουλάρια μαζί. Τόσοι είναι. Δεν είναι παραπάνω. Οι πραγματικοί εργαζόμενοι μας στηρίζουν. Γιατί αν δεν μας στηρίζανε, δεν θα αντέχαμε. Και επειδή είσαι και μέγας ψεύτης, και εκτός από αγγλικά ξέρεις και αρχαία ελληνικά, γαλλικά ξέρεις. Μπράβο. Άμα ξέρεις γαλλικά, διάβασε λοιπόν τη δήλωση του Μοσκοβισσή που λέει, επίτροπος έτσι, που λέει ότι δεν παραβαίνει καμία συμφωνία η Ελλάδα
κάνετε μια τούμπα, μια κολοτούμπα, ότι αυτό είναι από τον πλεόνασμα, από την υπεραπόδοση των εσόδων είναι. Όλη τη μαύρη καταστροφή που φέρνετε 6 μήνες, πτωχεύουμε, καταραίουντα έσοδα, κάνουνε, δείχνουνε, μπήχνουνε. 10 ονόματα τους έχω ρωτήσει από διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες και όλοι μου λένε, όλοι, και γιατροί και πλακάδες και μηχανικοί και ψυχτικοί και ό,τι θες, ότι όλοι έχουν 30% αύξηση του τζίρου φέτος. Αυτή είναι η πράγμα. Γέλα, γέλα, γέλα. Όχι, έτσι βγαίνουν τα έσοδα, νομίζεις. Όχι, έτσι βγαίνουν. Ξέρεις πως αλλιώς βγαίνουν? Βγαίνουν με το ότι κατά καλό καιρό το Υπουργείο Υγείας τον Αύγουστο, γιατί τους πείσαμε τους ανθρώπους να βάλουν πλάτη, έδωσε σε ένα μήνα μέσα 950 εκατομμύρια ευρώ από ληξιπρόθεσμα. Αυτά μπήκαν στην αγορά. Μέχρι στιγμής αυτά τα 950 μόνο των νοσοκομείων και άλλα 460 του ΕΟΠΗ που δόθηκαν και αυτά, μέχρι στιγμής αυτά έχουν γεννήσει άλλα 2. Και σε κάθε κύκλο που κάνουνε, εμφανή κύκλο, εισπράττει το κράτος. Και από εκεί είναι. Και από τα 27 εκατομμύρια τουρίστες είναι η άνοδος. Και από την αύξηση της παραγωγής στο Σεπτέμβριο της βιομηχανικής είναι η άνοδος. Και από τη μείωση της ανεργίας είναι η άνοδος. Φέτος το Υπουργείο Εργασίας για πρώτη φορά θα δώσει αυτό το ποσό στον ΕΟΠΗ. Για πρώτη φορά. Γι' αυτό ενισχύσαμε και τα δημόσια νοσοκομεία με 400 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ το δίλημα μπαίνει ως εξής. Η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι απικία, υπογράψαμε ένα συμβιβασμό για να μην έρθει το χάος. Τηρήσαμε τη συμφωνία, δεν είναι απικία για να ζητήσουμε την άδεια, γιατί είναι από την υπεραπόδοση των εσόδων, να δώσουμε τη 13η σύνταξη και να καταργήσουμε την αύξηση για το ΦΠΑ στα νησιά. Εσύ με ποιον είσαι? Και οι όλοι οι υπόλοιποι παρέα σου. Με ποιον είστε? Είστε με την ελληνική κυβέρνηση αυτό? Είστε με το Σόιμπλε? Τι θα ψηφίσετε σήμερα, μπρε? Ναι ή όχι? Κι άστα σάπια γύρω-γύρω. Και εγώ να ξέρεις ένα πράγμα. Κοιμούμαι πολύ ήσυχος τα βράδια. Τόσο ήσυχος, γιατί εμένα δεν με βαστά κανένας. Εσένα σεβαστούνε όμως. Και σεβαστούν και στον Κελπνό. Και τα ραβασάκια που στέλνες, και εσύ και η γυναίκα σου, για το ποιο να διορίσουνε. Σεβαστούνε. Και όλο αυτό το σύστημα το οποίο είχατε μπλέξει εκεί, ένα σύστημα που το ταΐζατε με τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ, έφτασε και 20 διαφημιστικής δαπάνησης το χρόνο, για να σας ελιβανίζει από το πρωί ως το βράδυ, και ενώ καταστρέφατε να λέει ότι είστε υπουργοί του Γαλαξία. Άλλοι παπάδες ήρθανε και άλλα χαρτιά βαστούν. Πάρτε το κλείστε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Τοποθετηθείτε. Με ποιον είστε? Με την ελληνική κυβέρνηση ή με τον Σόιμπλε? Καλώς. Επί προσωπικού αυτού.